Θα ήθελα λίγο, σας έχουμε τώρα εδώ, θέλω λίγο να θέσουμε ένα θέμα το οποίο έχει έρθει στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την εκμίσθωση της παραλίας στο Πορτοκατσίκι, κύριε Μελά. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης του Ιούλη και θα ήθελα λίγο ένα δικό σας σχόλιο, καθώς υπάρχουν κάποιες φωνές που κάνουν λόγο για εσχροκέρδια. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορεί να γίνει? Κύριε Κουνιάκη, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να σας πω τι συμβαίνει περίπου. Ο Δήμος εκμίσθωσε δύο θέσεις στο Πόρτο Κατζίκι στην παραλία για εξαπλώστρες, 40 εξαπλώστρες στη μία θέση και 38 νομίζω στην άλλη. Δηλαδή 20 ζευγάρια και 19 νομίζω. Δεν παίζει ρόλο αν είναι ένα-δύο ζευγάρια περισσότερα ή λιγότερα από τα νούμερα που λέω εγώ, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς τα νούμερα. Αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Κατζίκι έχουν αναπτυχθεί 260 εξαπλώστρες μετρημένες από 190, 200, 250, 260 έχουν φτάσει. Ο εκμισθωτής έχει καταλάβει όλη την παραλία από κάτω, δεν έχει αφήσει κανένα κενό διάστημα, έχει καταρρεύσει και η γραμμή Λέκα, γιατί ο κόσμος φάει προς τα πίσω πλέον που δεν έχει που να καθίσει. Η γραμμή Λέκα ήταν κάτι σίδερα που είχαν μπει μέσα στην άμμο και ένα σκυλί για να μην πηγαίνει προς την άκρη στην παραλία, επειδή στην άκρη προς το βράχο, επειδή υπάρχει κίνδυνος κάποιας κατάπτωσης, να πέσει καμιά πέτρα, χτυπήσει κάποιον, που έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμφανίζεται εκεί πέρα μια πινακίδα το πρωί που γράφει, όπως καταλαβαίνει στη σκάλα, εκεί πέρα 10 ευρώ και μετά μέχρι μόλις οι εξαπλώστρες γεμίσουν, η πινακίδα μετατρέπεται σε, πότε σε 15, πότε σε 20, ανάλογα τις ωρέξεις αυτών που εκμεταλλεύονται την παραλία. Όχι μονάχα τις θέσεις που εκμισθώσανε, γι' αυτό λέω εκμεταλλεύονται την παραλία. Εκμεταλλεύονται την παραλία από άκρη σ' άκρη. Και το χειρότερο είναι εκεί πέρα ότι όλη αυτή η εκμετάλλευση έχει οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, ένα μαγαζί εστιατόριο που είναι κοντά στην παραλία στο Πορτοκατζίκι κάνει άγρα πελατών κάτω στην παραλία με δικούς του ανθρώπους και δεν σερβίρει delivery, δηλαδή αν θέλει κάποιος να παραγγείλει από πάνω. Περνάνε αυτοί από κάτω και τους λένε θέλετε να σας φέρουμε αυτό, από παστίτσο, κοκκινιστό, ό,τι θέλετε παραγγείλετε εκεί πέρα, ψητά, κοτόπουλα, σουβλάκια. Αυτό δεν επιτρέπεται, δεν ξέρω, ρωτάω τώρα. Δικαίωμά του αυτό, αυτό είναι, καταρχήν δεν μπορεί να είναι 260 εξαπλώστρες. Διότι μιλάμε για ένα οικονομικό αλυσβερίσι. Ποιος παίρνει αυτά τα επιπλέον λεφτά? Ο εκμισθωτής τα παίρνει μόνος του ή σπρώχνει και κάπου αλλού λεφτά? Ωραία, ωραία. Διότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από το Δήμο, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από καμία υπηρεσία και για την άγρα πελατών μπορώ να πω ότι υπάρχει συγκάλυψη και από την αστυνομία και από το Δήμο και από το λιμεναρχείο και από όλους. Τα λέω δημόσια. Εγώ και τον κάνω εμείς, μην πάρει κατηγορούμενο. Ακούστε, το στόχο δεν τον κλείσει κανένα σε μένα, κύριε Πουνιάκη. Ωραία, κύριε Μελά, λοιπόν, λίγο, αν λέω ψέματα, να μπουν πώ λέω ψέματα. Ακούστε, τα δημοσιεύσαν και στο διαδίκτυο αυτά τα πράγματα. Μισό λεπτάκι. Θέλω λίγο όμως να καταλαβαίνει ο κόσμος μας ακούει και εγώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή έγινε ένα ερώτημα από τον κύριο Καβαδά ο οποίος είπε ότι δεν γίνεται, λέει, με 15 ευρώ και με 20 να πηγαίνει κάποιος και να μισθώνει μια εξαπλώστρα, και απάντησε ο κύριος Νικητάκης ότι εμείς κάναμε κάποιες προσπάθειες να δούμε αν μπορούμε να παρέμβουμε, όπως για παράδειγμα στο εισιτήριο, στο πάρκινγκ, είπαμε Όχι, κύριε Κουνιάκη, συγγνώμη, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Είναι ελεύθερη η τιμή στις εξαπλώστρες. Να πει ο κύριος Καβαδάς, μιλάει για άλλη περίοδο, άλλη εποχή και για άλλες χώρες. Εδώ είναι ελεύθερη. Είναι ελεύθερη. Άμα θέλει να τις βάλει 50 ο εκμισθωτής, 100, άμα θέλω πάω και κάθομαι, άμα θέλω δεν πάω και κάθομαι. Εδώ μιλάμε ότι έχει νοικιάσει δύο χώρους συγκεκριμένους που περιγράφονται στη διακήρυξη και αντί να έχει 70 εξαπλώστρες, έχει 250. Εισπράττει από 250. Όταν λοιπόν εισπράττει από 10 μέχρι 20 ευρώ στις 250, σκεφτείτε πόσα εισπράττονται την ημέρα. Γι' αυτό είπα λοιπόν εγώ τα εισπράττει μόνος του ή έχει και τίποτα άλλο συνεταίρους, ας πούμε, εκεί πέρα, ας πούμε. Περιμένετε λοιπόν, λίγο τώρα πάλι. Ναι. Σε αυτό. Ποιος οφείλει να τον ελέγξει? Αν ο Δήμος. Έχει... Τι του είχε εκμισθώσει ο Δήμος? Και αν ο Δήμος δεν μπορεί να τον ελέγξει, οφείλει να στείλει ένα ωραίο έγγραφο στην εκδηματική, στο λιμεναρχείο, στον έναν, στον άλλον, να του βάλει τα πρόστιμά του. Όχι όπως πέρσι που πήγανε και του μαζέψαν τις άπειες, τις ξαπλώστρες, εκείνες που δεν καθόταν επάνω και λέει, βγάλουν και ανακοίνωση ότι πήγαμε και πήραμε τις ξαπλώστρες από το Πόρτο Κατσίκι τις 11 η ώρα που καθόταν οι τουρίστες επάνω στις περισσότερες και τι θα τους σηκώνουν αυτούς τους τουρίστες. Τα έχουμε ξαναπεί, αν θυμόσαστε, κύριε Κουνιάκη. Αλλά και για αυτό που είπε ο κύριος Καβαδάς, ότι είναι πολύ το 15 και το 20 και το 30. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, ας το βάλει και 50. Αν θέλει κάθεται. Οφείλει όμως ο Δήμος να προστατεύσει την υπόλοιπη περιοχή και να προστατεύσει και την αξιοπρέπειά του. 250 εξαπλώστρες στο Γυαλό μπορεί να είναι 300 αυτή τη στιγμή. Και ο Γυαλός υποτίθεται ότι θεωρείται κλειστός. Και πήγαν και βγάλανε και φωτογραφίες. Αν θέλετε να μην ξεφύγω από το Πόρτο Κατσίκι, να μιλήσουμε και από πάνω. Στο πάρκινγκ λέγανε λοιπόν ότι θα βάλουν 5 ευρώ το πάρκινγκ. 5 ευρώ την ώρα, το τρίωρο, το μισάωρο, όλη μέρα, τη μισή
μέρα, δηλαδή τι 5 ευρώ. Ο άλλος έδωσε 45.000 και θα του βάλουν αυτοί 5 ευρώ διατίμηση πόσο θα εισπράττει. Εκεί που έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εκεί που έχουν άδικο, έχουν άδικο. Μπαρούφες λένε, ψέματα λένε, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και επειδή έχω αναλάβει και εργολαβικά, εγώ από ό,τι φαίνεται την αντιπολίτευση, γιατί η υπόλοιπη αντιπολίτευση πλην του κυρίου Καβαδά και του κυρίου Γρηγόρη που προχθές πήγε συνάντηση του Νικητάκη στο, κύριο Νικητάκη στο διάδρομο και τον ερώτησε τι γίνεται με τον Πόρτο Κατσίκη και του είπε ένα σωρό ψέματα, να βγάλει τον κύριο Γρηγόρη, σας τα πει. Του είπε πως μέχρι να κάνουμε τα χαρτιά, να πάνε στην αποκεντρωμένη, στείλαμε χαρτιά στην αστυνομία, θα περάσει ο καιρός, θα έχει φύγει το καλοκαίρι και δεν προλαβαίνουμε και πήραμε και 85.000 ευρώ, λέει, από αυτόν τον άνθρωπο, από τον Πόρτο Κατσίκη, λέει, από το πάρκινγκ και από τις ξαπλώσεις από κάτω. Ή πόσα ληστεύουν τον κόσμο και εισπράττουν κάποιοι άλλοι. Γιατί το ένα πάρκινγκ είναι ιδιωτικό. Ό,τι θέλει κάνει ο άνθρωπος. Το έχει μισθώσει, χωράφι δικό του είναι, το Αυστραλέζο εκεί πέρα, το έχει μισθώσει ο ένας βορειοϋπηρώτης και φάνει όσα αυτοκίνητα θέλει μέσα, παίρνει όσα λεφτά θέλει. Θέλω λίγο, θέλω είναι λίγο... από κάτω. Συγκεκριμένες 85 θέσεις δεν είναι αυτό το πάρκινγκ. Ωραία λοιπόν. Θα του βάλουν λοιπόν με 5 ευρώ, 5, 8, 40, πότε θα του δώσει 45.000 κατά διάστημα. Στη δεύτερη, στον άλλο κόσμο, στην επόμενη. Πείτε μου λίγο για να καταλάβω. Λέμε πραγματικά πράγματα που πρέπει να ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Ο Δήμος το πάρκινγκ δεν έπρεπε να το εκμισθώσει. Έπρεπε να δώσει όσες θέσεις μπορεί να δώσει και τις υπόλοιπες. Συγγνώμη κύριε Μελάμψο, περιμένετε, με πήρατε μονότερμα. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει 5.000 θέσεις, 10.000, 30.000. Με ακούτε. Αν παρουσιαστούν 100.000, πού θα τα πάνε τα αυτοκίνητα. Με ακούτε λίγο κύριε Μελά. Ναι. Αυτή τη στιγμή το πρώτο ερώτημα. Γιατί να μην εκμισθώσει πάρκινγκ ο Δήμος, αν μπορεί. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσει και κάποιες θέσεις δωρεάν σε κάποιον κόσμο που μπορεί να μην μπορεί να ψάξει τα 5 ευρώ. Και εγώ αυτές μπορώ να δεν υπάρχουν κάποιες θέσεις δωρεάν. Καμία δεν υπάρχει. Συγγνώμη, δηλαδή κυνηγάνε στον Πόρτο Κατσίκη και την παραλία της Λευκάδας την έχουν ασίδωτη. Δεν έχει, η Λευκάδα, η πόλη μέσα, έχει τρία πάρκινγκ. Ένα μπροστά στο διοικητήριο, δεύτερο του λιμενικού και το διπλό που είναι στον ΟΤΕ. Το δημοτικό που είναι δίπλα από το παλιό δημαρχείο και το άλλο που είναι μέσα από τον ΟΤΕ. Λοιπόν, και η παραλία, πώς δεν βάλουν στην παραλία που να εισπράττουν δισεκατομμύρια, άμα θέλουν, ας πούμε, εκεί πέρα και να το βάλουν και με κάρτες και να το βάλουν όπως είναι στην Κέρκυρα, στη Σπιανάδα. Αν θέλουμε να κουβεντιάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά στον Πόρτο Κατσίκη αβαντάρουν καταστάσεις, κύριε Κουνιάκη. Ο εκμισθωτής των δύο θέσεων από κάτω, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και αυτή η υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια. Θυμηθείτε το που σας το λέω εγώ. Θα φτάσει στα δικαστήρια. Για παράβαση καθήκοντος των δημαρχιακών. Μισό λεπτά. Κύριε Μελά, περιμένετε λίγο. Ναι. Να είμαστε λίγο, θέλω ρωτήσω προσεκτική στο εξής. Αυτό το φαινόμενο στο Πόρτο Κατσίκη γίνεται τώρα. Δεν γινόταν. Όχι, δεν γινόταν ανέκαθεν. Ήταν πολύ περισσότερες οι θέσεις και ήταν πολύ περισσότερα τα παιδιά που πηγαίνανε εκεί πέρα. Ποιος αποφασίζει πόσες θέσεις θα εκμισθωθούν. Ο Δήμος μαζί με την κλιματική συνεννόηση με την κλιματική υπηρεσία. Ωραία, λέει λοιπόν ο Δήμος προφανώς επειδή τώρα και κάποια παραλία. Η κλιματική υπηρεσία, ο Δήμος λέει ότι κάνουν τον εισπράξοντα τη κλιματική υπηρεσία στον ολοκουβαλτή. Τη έβαλε η κλιματική υπηρεσία. Ωραία, γιατί δεν την ειδοποιεί πως έχουν αναπτυχθεί άλλες θέσεις εκεί πέρα ή να τη πει πέρσι είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Και φέτο είπαν μας το διορθώσουν. Γιατί λοιπόν δεν λέει βάλετε 5 θέσεις να πάνε περισσότερα παιδιά και ας μην πληρώσει 40.000 αυτός που τις πήρε τις δύο θέσεις, να σπληρώνανε 5 παιδιά από 4.000. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή το τίμημα είναι υψηλό, αναγκάζει το εκμισθωτής να βάλει παραπάνω για να το βγάλει. Αφού πήγε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κατηφόρης μαζί με τον πρόεδρο Ταφανιού, αφού θέλετε να σας πω ονόματα, και του είπαν εντάξει, μωρέ, είναι ψηλό το τίμημα, βάλε περισσότερες, αλλά μην καταλάβεις και τώρα αυτό που λέτε όμως, περιμένετε, δεν έχω τον κύριο Κατηφόρη. Αυτό να τον βγάλεις στον αέρα. Εγώ σας λέω δημόσια, πάντα έλεγα την άποψή μου και πάντα έλεγα ναι, αλλά ξέρετε κάτι τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μεταφέρετε μια άποψη κάποιου ανθρώπου που δεν τον έχω εγώ στον αέρα. Να τον βγάλετε, ψάξτε τον να τον βγάλετε. Συγγνώμη κύριε Κουνιακή, ο δρόμος ο γυαλός έκλεισε. Πήγαν και τον κλείσαν και θα σας πω πώς έκλεισε. Τραβάγανε φωτογραφίες. Προχθές λοιπόν που υποτίθεται ότι είναι κλειστός ο δρόμος από το Δήμο και διαβεβαίωνε. Ψευδός ο Δήμαρχος έλεγε ψεύτικα στοιχεία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να σας πω πώς έγινε η κομπίνα με την Ιόνιο Τεχνική και πώς έγινε όλη η ιστορία. Δηλαδή πώς τον κλείσανε και πώς τον ανοίξανε και πώς τον ξανακλείσανε. Ο κύριος Κατηφόρης πήγε και έκαμε γάμο πολιτικό στο γυαλό. Ποιος κοροϊδεύει, ποιο είναι, από πού ήδη, από τη θάλασσα βγήκε. Έκαμε πολιτικό γάμο από τον κλειστό δρόμο. Μας κοροϊδεύουν τώρα, επειδή είναι στη Λευκάδα και εμείς είμαστε εδώ πίσω, μας περάσανε, δηλαδή για ψωχωρίτες μας περάσανε. Συγγνώμη τώρα, επειδή αλλάζουμε θέμα. Ο δρόμος του γυαλού. Πρέπει να πω τα ονόματα. Ωραία. Πρέπει να πω τα ονόματα, ποιος πάει. Περιμένετε λίγο. Εγώ τώρα, αν πάω στο δρόμο στην παραλία του γυαλού, είναι κλειστή όσο η παραλία μπορεί να κατέβει. Είναι ανοιχτός. Μπορώ να πάω λοιπόν κάτω. Με δική μου ευθύνη. Για το Δήμο. Ο Δήμος δεν έβαλε πινακιδές, δεν φωτογραφήθηκαν, δεν ανεβήκαν στο διαδίκτυο. Για το Δήμο ο δρόμος είναι κλειστός. Ο Κατηφόρης πήγε σε κλειστό δρόμο και έκανε γάμο στο γυαλό.
Δηλαδή το γεγονός ότι ο δρόμος για το Δήμο είναι κλειστό σημαίνει ότι δεν μπορούν να τελεστούν ένας πολιτικός γάμος. Και γιατί πήραν τη δημοπρασία των δύο θέσεων για ξαπλώστρες πίσω, ότι είναι κλειστός ο δρόμος. Μα προσέξτε τώρα, κύριε Μελά, το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή, αλλά είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε. Συγγνώμη, ότι... γιατί δεν τον πηγαίνανε στον Πορτοκαλί και κάνουν το γάμο, γιατί του λέγανε δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε γάμο εκεί πέρα τώρα. Κύριε Κουνιάκη, να είμαστε σοβαροί, γιατί οι άνθρωποι είπαν προχθές, είπε ο κύριος Δήμαρχος, να μετρηθούμε και πόσα λεφτά πέσανε τότε που, στην περίοδο των παχιών αγελάδων με τους προηγούμενους δημάρχους και πόσα πέσανε των ημερών του ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι αφενής, να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Δηλαδή αυτός έφερε το σεισμό να μας γκρεμίσει τα σπίτια, να έχει πάρει κανένα επίδομα εγκύου, να μην έχει πάρει κανένα δάνειο. Για να φτιάξει αυτούς τους δρόμους με περισσότερα λεφτά. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει αστεία πράγματα, α πούμε, αλλά εκεί μέσα σας λέω δεν υπάρχει αντιπολίτευση και πρέπει να έχω να λάβω, δηλαδή τουλάχιστον εγώ εργολάβει κάτι να αντιπολίτευσες με είτε στις εφημερίδες, είτε στα καφενεία, είτε στα χωριά που γυρίζω, είτε μέσα από το δικό σας το σταθμό με βγάζετε να σας πω πέντε πράγματα και βέβαια εξαντλήστε με αυτά που συμβαίνουν και λέω και παραπάνω από αυτά πρέπει να πω, α πούμε. Ξέρετε λοιπόν, κάτι τώρα, το πώς επιλέγει κάθε παράταξη να κάνει αντιπολίτευση και το γεγονός ότι για παράδειγμα υπάρχει συνένεση σε πολλά ζητήματα για το οικολόγιο του τόπου, δηλαδή τι πρέπει να κάνει, να φωνάζουν όλοι. Τώρα, εσείς θέτετε ένα θέμα. Λέτε για παράδειγμα ότι με ανοχή της Δημοτικής Αρχής κάποιος έχει βάλει παραπανήσιες ξαπλώστες εκεί. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα για μένα. Στην καταγγελία που ήρθε, αν κόβει απόδειξη για παράδειγμα. Αν αυτός ο άνθρωπος εκεί. Ούτε απόδειξη κόβει. Κόβει απόδειξη. Ούτε απόδειξη κόβει. Αλλά το θέμα δεν είναι μπορεί να κόβει λίγες αποδείξεις. Δεν κόβει. Σε όλα δεν κόβει. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, σας είπα ότι γίνεται και delivery. Στις 260 καρέκλες λοιπόν, ξαπλώστες που γίνεται delivery. Για να σκεφτείτε λοιπόν κάποιος παραγγέλνει κοντόπουλο εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα εστιατόρια που είναι από το Πόρτο Κατσίκ μέχρι το Κομιλιό και μέχρι τον Άγιο Πέτρο, τι θα κάνουν μετά, θα βαράνε μύγες επειδή δεν κάνει έλεγχο κανένας εκεί κάτω, αν γίνονται αυτοί οι άγρα πελατών και αν γίνεται όλη αυτή η περιμένετε τώρα. Περιμένετε, κύριε Μελά. Αν θέλετε να πείτε, περιμένετε τώρα. Αν εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εστιατόριο εκεί που κατεβαίνει και κάνει delivery, πηγαίνει στον Όμιλο και του λέει θα σου φέρω παστίτσιο. Δεν κάνει delivery. Τι κάνει. Δεν κάνει delivery. Στο delivery παίρνεις εσύ τι θέλεις να σου φέρει. Ωραία λοιπόν. Υπάρχει άγρα πελατών και περνάει και τους λέει έχουμε αυτά, τι θέλετε να σας φέρω και παραγγέλνουν. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δεν είναι άγρα πελατών αυτό. Δηλαδή δεν είναι σε βάρος όλων των άλλων των επιχειρηματιών. Μα τι μου λέτε τώρα με την ίδια λογική, κύριε Μελά, αυτή τη στιγμή. Βγαίνει άλλος γειτονικός ραδιοφωνικός σταθμός και έρχεται στην αγορά και βρίσκει και πηγαίνει στους πελάτες μου και λέει μισό λεπτάκι, είμαι εγώ από παραδίπλα, βάλε διαφήμιση εμένα. Να το θεωρήσω άγρα πελατών. Ελεύθερη αγορά είναι. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, κύριε Κουνιάκη, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το δικό σας το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό, είναι ελεύθερο να κάνετε ό,τι προσφορά θέλετε, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί όπως και οι εφημερίδες, όπως και οι τηλεοράσεις. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ένας μονοπωλιακά μπορεί να κατεβαίνει κάτω γιατί δεν πάει άλλος. Γιατί ο άλλος τώρα που να, τι να πάει ο άλλος να τους πει, ας πούμε, ότι θα σας φέρω από το Δράγανο ή από τον Άγιο Πέτρο φαγητό στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε με λίγα λόγια ότι πηγαίνουν και αυτοί οι άνθρωποι ενώ θα πεινάγανε και θα γυρνούσαν πίσω για να φάνε στις ταβέρνες, είναι χορτάτε κάτω εκεί. Θα γινόταν διασπορά σε όλα τα εστιατόρια. Και αυτό βέβαια την κυρία Αγρινιώτησα που έχει, να μην πω το όνομά της που έχει το εστιατόριο εκεί πέρα, την καλύπτει και η αστυνομία και την καλύπτει ο Δήμος, αφού δεν σα τα λέω. Και αναλαμβάνω την ευθύνη. Να σας πω κάτι τώρα, αυτό το πράγμα δεν θα το πείτε δημόσια, αλλά για να το λέτε, θα πρέπει για παράδειγμα να έχετε αποδείξεις, κύριε Μελά. Μην μου το πείτε. Αποδείξεις βέβαια. Πόσες έλεγχοι έχουν γίνει. Αν έχει γίνει κανένας μέχρι τώρα που μιλάμε τώρα. Τώρα, αν έχει δεν το ξέρω εγώ αυτό. Απλά εγώ ακούγοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα βλέπαμε άμα ήταν αυτά, κύριε Κουνιάκη. Θα βλέπαμε και ποιος περνάει, που πάει, τι κάνει. Εγώ ξέρω τι γίνεται τώρα. Δεν σας λέω ψέματα ποτέ, δεν έχω πει ποτέ ψέματα. Δεν τίθεται θέμα να λέμε ψέματα, κύριε Μελά, αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι να μην κόσμο. Λέμε δηλαδή αυτά τα οποία πρέπει να τα κουκλώνουμε όπως η γάτα κουκλώνει τα. Να μην πω τι, και πρέπει να τα κρύβουμε εμείς. Δηλαδή, ας πούμε, εκεί πέρα πάει και δειχτεί κάποιος που ακούει το ραδιόφωνο το δικό σας και με ακούει εμένα. Ναι. Δηλαδή, που κύριε Μελά, αυτά τα οποία λέτε όμως, αν δεν είναι τεκμηριωμένα, σας έχω ξαναπεί πάλι ότι μπορεί να είναι το περιεχόμενό του μηνύσιμο. Οι 250 ξαπλώστρες. Φαίνονται σε ένα βιντεάκι που έχει γυρίσει κάποιος και το έχετε ανεβάσει και εσείς στο διαδίκτυο με ένα drones. Και βάλτε το να το δείτε και μετρήστε τες. Να δείτε ότι είναι και ξαπλώστρες με πιο μεγάλες ομπρέλες, είναι και ξαπλώστρες με τραπεζάκια, είναι και ξαπλώστρες με διάφορα άλλα, με διάφορες άλλες παροχές. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι καταγγελίες έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο από τους ανθρώπους που λένε αυτά που έχουν ζήσει και άλλοι που δεν τα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και κάνονται και τα λένε στους παρέδρους, στον έναν στον άλλον. Τρίτον, αποδεικνύεται αυτό που σας λέω, αν μας προσκομίσουν πότε κάμαν έλεγχο τα χαρτιά, πότε κατεβήκανε και κάμαν έλεγχο τα χαρτιά. Και αν βρήκανε τις θέσεις αυτές που πρέπει να βρουν, δηλαδή όπως πρέπει να είναι, είτε η κτηματική, είτε το Δήμος, είτε το Λιμεναρχείο, είτε η αστυνομία, είτε η αποκεντρωμένη, είτε το Πάπα της Ρώμης, όποιοι εμπλέκονται. Να μας πούνε ένα χαρτί. Αυτό σας λέω εγώ, να μας πούνε μονάχα, μας το δείξουν αυτό το χαρτί. Πότε κάμαν και τα βρήκανε εντάξει.
Λοιπόν, και σας λέω ποιοι πήγαν εκεί πέρα και του είπαν, έχει μεγάλο μίσθωμα και εντάξει, βάλε λίγες παραπάνω για να το βγάλεις και εσύ. Και ήταν και τα λόγια, έχει μεγάλο μίσθωμα, να μην τις πάρει. Αν δεν βάλει αυτό το κεφάλι στο σακούλι, ας χρεοκοπήσει, ας πληρώσει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, να ληστεύει τον κόσμο ή να τον ανέχει το Δήμος επειδή είσαι και μεγάλο μίσθωμα. Δηλαδή, με την ίδια λογική, άμα τρέχω εγώ στον δρόμο και με πιάσει η τροχέα, να σου πω, ξέρεις, βιάζομαι να πάω στον προορισμό μου. Αυτό λέει το όριο ταχύτητας, με πιάζει να με γράψουν. Δεν κατάλαβα εγώ. Αλλά μερικοί από αυτούς, κύριε Κουνιακή, μερικοί από αυτούς έχουν βρει μια χαμηλών τόνων αντιπολίτευση, ειδικά από την περίοδο που έχει φύγει και ο Μαργέλης εκεί πέρα, οι δημοτικοί του σύμβουλοι δεν σηκώνουν το βάρος που έπρεπε να σηκώσουν, ας πούμε, εκεί πέρα. Μάλλον τους ψηφοφόρους τους βλέπουν σαν πελάτες. Και σε δεύτερη φάση και η παράταξη του Βασίλη Καραβανιού έχει αποδιαργανωθεί τελείως. Κάποιοι σύμβουλοι δεν πατάνε και καθόλου δεις εκεί πέρα και δεν μιλάνε και καθόλου, ας πούμε. Δεν μιλάω για το Κουκουέ, που έχει μια σταθερή πορεία. Οι ανεξάρτητοι έχουν σχεδόν εκλείψει, ας πούμε, εκεί πέρα. Έφυγε ο Κοντογιώρης, η οποία αντικαταστάθηκε, επανήλθε στην παράταξη του Δημάρχου Άλλος. Ο Γλυγόρης, ο Κώστας, ο οποίος βγάζει, μιλάει, λέει διάφορα, ο άνθρωπος είναι και σε μειονεκτική θέση, γιατί είναι ο πιο μικρός. Μερικοί όμως από τους δημαρχιακούς να καταλάβουν ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Είτε θα αναμετρηθούν με μας απέναντι, που είμαστε απ' έξω και τους κατηγορούμε και τους κάνουμε αντιπολίτευση, είτε θα αναμετρηθούν με τον εαυτό τους, εκτός και αν προτιμάνε να αναμετρηθούν με τον ίσιο τους, με τη σκιά τους. Αυτοί αναμετρώνται με τη σκιά τους. Γι' αυτό σας λέω να τα βάλουμε κάτω τα λεφτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πόσα ήρθαν και πότε ήρθαν, και μετά να μας πει αυτός πόσα έφερε, αλλά να μην βάζει αυτά του σεισμού, γιατί θα βάλουμε και εμείς του σεισμού τα λεφτά. Διότι δεν μας έφερε τα λεφτά του σεισμού αυτός, αλλά μας γκρέμισε ο σεισμός στα σπίτια και τον έφερε αυτός στο σεισμό για να μας τα γκρεμίσει στα σπίτια για να κάνει έργα. Είναι αφελέστατος ο άνθρωπος. Μάλλον αυτή τη λογική την έμαθε τον καιρό που ήταν στο Κουκουέ, ας πούμε, εκεί πέρα, σε διάφορες άλλες παρατάξεις, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν την περνάει σε μένα, τουλάχιστον σαν να την περνάει. Δεν είμαι πιο ξύπνιος, αλλά έχω περάσει τη ζωή μου πολλά χρόνια. Είμαι παρτοκαπνισμένος από τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων μέχρι την αυτοδιοίκηση. Κύριε Μελά, αν θέλει να πούμε τι γίνεται για άλλα. Μην τα πούμε τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο. Τα πούμε και στο γυαλό. Ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση με τους ξαπλώστες. Εγώ δεν σου λέω λοιπόν ότι είναι δική μου στο γυαλό, είναι φίλοι μου, είναι κολλητοί μου, είναι δικοί μου άνθρωποι. Τίποτα δεν είναι. Και εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή στο γυαλό υπάρχουν ξαπλώστες. 500 εκεί ξέρω. Ξέρω οι οποίες ξαπλώστες αυτή τη στιγμή στο γυαλό σε μια παραλία που τυπικά δεν έχει παραδοθεί είναι παράνομα εκεί. Γιατί στο πρώτο κατοίκη είναι νόμιμες οι υπόλοιπες από τις 40. Άλλο λέω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτή τη στιγμή χωρίς άδεια είναι. Χωρίς άδεια είναι. Γιατί η παραλία δεν έχει παραδοθεί ο δρόμος επίσημα. Άρα λοιπόν δεν έκανε προκήρυξη ο Δήμος. Όσοι είναι στο γυαλό αυτή τη στιγμή δεν έπρεπε να είναι. Τυπικά. Κύριε Κουνιάκη, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στα χωριά με τους δρόμους και τα έργα που δεν προχωράνε. Περιμένανε τη δόση να αποπληρώσουν, τη δόση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποπληρώσουν κάποιους εργολάβους. Τώρα με το σεισμό της ΚΟΑ θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Η Κεφαλονιά είναι ακόμα απλήρωτη. Εδώ δεν έχει πάρει κανένας δάνειο, δεν έχει πάρει κανένας την επιδότηση ενοικίου. Τα έργα δεν έχουν φτιαχτεί, προχωράνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Δρόμοι που θα πρέπει να έχουν αποκατασταθεί δεν έχουν αποκατασταθεί. Η ίδρυψη έχει πρόβλημα. Έμεινε ο Άγιος Πέτρος πριν από 4-5 μέρες και ο Άγιος Πέτρος πριν από μια εβδομάδα κάποιες ώρες, ο Σίβρος που είναι ένα χωριό το οποίο φημίζεται για τα νερά του, είχε 5 μέρες χωρίς νερό. Οι Τσουκαλάδες, καλά που δεν έχουν νερό γιατί δεν έχουν δικό τους νερό και το δίκτυο μπορεί να τους εξυπηρετεί, αλλά να μένει ο Σίβρος. Οι κάδοι των σκουπιδιών έχουν μέσα σκουλίκια, υπάρχουν μηχανήματα πλήσεως κάδων, ας πούμε, τώρα εκεί πέρα. Και κάθε τόσο πάνε και λένε αρλούμπες μέσα εκεί πέρα. Και εκεί η αντιπολίτευση δεν τους ψέγει. Γι' αυτό φωνάζω εγώ εναντίον της αντιπολίτευσης. Να βγουν να δουν τι συμβαίνει. Πολύ σωστά. Εγώ δεν τους λέω να κάνουν κάτι παραπάνω, να πούνε κάτι που είναι, να είναι ψέματα ή να τους πιέζουν. Να βγουν να δουν την πραγματικότητα. Ένα ερώτημα, επειδή με πιέζει ο χρόνος, πρέπει να κλείσω, κύριε Μέλλα, γιατί βγαίνει το δελτίο του Sky. Πείτε μου κάτι. Αυτός, γιατί το με ρωτάνε εδώ, αυτός που πηγαίνει στην παραλία στο πρώτο κατσίκι και μεταφέρει το μουσακά, δεν κάνει κάτι παράνομο. Είπα εγώ ότι κάνει παράνομο. Είπα ότι κάνει άγρα πελατών πρώτα. Είναι, μετά, κατεβαίνει λοιπόν κάτω, το εστιατόριο που είναι κοντά και έχει μια πλεονεκτική θέση. Κατεβαίνει κάτω και έχει το δικαίωμα να πάει στον πελάτη. Το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Όχι, κύριε Κουνιάκη, όχι, δεν μπορεί να περάσει να τον ερωτήσει. Κάνετε λάθος, για πάρτε εκεί πέρα την αστυνομία και ρωτήσει και το λιμενικό να δείτε. Μπορεί να περνάει με 2-3 αβανταδόρους εκεί πέρα και κράχτες να λέει τι θέλετε να σας φέρω. Όχι, κύριε Μελά, συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, εγώ πηγαίνω στο κάθισμα και έρχονται αυτοί με τις κρουαζιέρες και ο κόσμος κλείνει κρουαζιέρες εκείνη τη στιγμή. Είναι 10 καράβια, πηγαίνει ο καθένας και μου λέει. Συγγνώμη, για ρωτήστε αν είναι νόμιμο αυτό. Δεν το ξέρω αν είναι νόμιμο. Απλά μου λέτε ότι. Ωραία, μου λέτε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, για να καταλάβω, είναι παράνομο κάποιος να πηγαίνει με το σερβιτόρο εκεί και να λέει στον τουρίστα: έχω μακαρόνια με κείμενα σφαίρα. Δεν πάει ο σερβιτόρος, κύριε Κουνιάκη, ποιος σερβιτόρος τώρα. Άμα πάει εκεί πέρα η αστυνομία του ελέγξη, μισείτε εξαφανιστούν με στο λόγο τώρα. Η ασφάλιση είναι τώρα. Μην μου λέτε τώρα, μην μου λέτε, κύριε Μελά, μην μου λέτε πράγματα που δεν μπορώ να αποδείξω. Όχι, μην μου πείτε. Εσείς λοιπόν μένετε. Εγώ σας προκαλώ εσάς να πάρετε το μικρόφωνο και να έρθετε να πάτε κάτω στο πόρτο κατσίκι και να κάνετε και με ένα βίντεο να γράφετε όπως γράφουμε εμείς με βίντεο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τα παρουσιάσουμε τα βίντεο.
Ωραία. Γιατί αύριο το πρωί θα μπορεί να χρειαστεί να παρουσιάσουμε τα βίντεο. Εκτός από αυτό που είναι με τον drones από πάνω, υπάρχουν και άλλα τραβηγμένα. Μάλιστα. Μένω στο γεγονός ότι η μίσθωση αφορά συγκεκριμένες θέσεις και αυτή τη στιγμή γεμίζει η παραλία, λέτε. Δύο θέσεις, οι οποίες περιγράφονται. Η μία νομίζω έχει 40, δηλαδή 20 ζευγάρια επί 2, 40. Και η άλλη νομίζω πως έχει 19 επί 2, 38. Ωραία. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Νομίζω πως αυτό είναι, αν το θυμάμαι καλά, για να μην κάνω σύγχυση με αυτή. Γιατί τότε είχε βγει μια άλλη. Αυτή είναι, και από εκεί και πέρα είναι 260. Και πέρσι πήγαν και του πήραν κάποιοι εσά. Και έπρεπε να είναι 70, λέτε. Έπρεπε να είναι 70. Είναι? Έπρεπε να είναι 70, λέτε. 70, 40 και 38 κάνει 78. 78 και είναι 216. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ναι. Τα λέω για το ρεπορτάζ, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα καλέσουμε και τον αντιδήμαρχο, τον αλλά κύριο. Αλλά για τις τιμές, δεν μπορεί να κάνει κάτι κανείς. Ναι. Δεν με ενδιαφέρουν οι τιμές. Αυτό που είπε ο κύριος Καβαλάς είναι λάθος. 100 ευρώ αν τις βάλει, 100 ευρώ αν τις βάλει. Συγγνώμη, στη Μύκονο δεν είναι πόσο πάνε εκεί. Εντάξει, γι' αυτό και ακούστε λίγο τώρα. Έχετε δίκιο τώρα. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, να μην αντιμετωπίζουμε τον τουρίστα σαν πρόβατο και να ξέρουμε πού είμαστε και τι τουριστικό προϊόν έχουμε, κύριε Μελά. Δηλαδή, αν ο άλλος έρχεται και πληρώνει 20 ευρώ μια ξαπλώστρα, εντάξει τώρα στη Λευκάδα, θα πάμε να γίνουμε Μύκονο που κάποια στιγμή δεν μπορεί να πάει ο Έλληνας να κάνει διακοπές εκεί. Δεν είπα να πληρώνει τίποτα. Όχι, όμως είναι ελεύθερη αγορά. Εγώ σας είπα να μείνει μεγαλύτερο μέρος της παραλίας ελεύθερο. Ωραία. Να μην πηγαίνει ο κόσμος πίσω από τη γραμμή ΛΕΚΑ. Αυτό είναι επικίνδυνο λοιπόν. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λέτε. Ότι αναγκάζεται λοιπόν ο κόσμος που δεν θέλει να πληρώσει να πηγαίνει εκεί που δεν επιτρέπεται. Αυτό για μένα είναι το επικίνδυνο που πρέπει κάποια στιγμή να το δουν. Το βίντεο που έχεις και εσύ στο διαδίκτυο. Ωραία. Αυτό για μένα είναι επικίνδυνο. Και εκεί πρέπει να κοιτάξουμε, διότι αναγκάζεται λοιπόν ο κόσμος όπου δεν μπορεί να πάει στο ελεύθερο μέρος της παραλίας να πάει στο σημείο που το έχει υποδειχθεί να μην πηγαίνει για λόγους ασφαλείας. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Το ίδιο που λέω για αυτό, σωστό, για το ίδιο λέω και για το πάρκινγκ. Να υπάρχουν περισσότεροι ελεύθεροι χώροι. Και να σας πω και κάτι άλλο. 120.000 συμπέρετε πως υπήρχε ο Δήμαρχος από εδώ πίσω, από το σπιτάκι που γίνανε εκεί στην πλατεία στο Πόρτο Κατσίκι, οι οποίοι βαράνε μύγες και θα δεις τι θα συμβεί. Και πήρε τις ξαπλώσεις και το πάρκινγκ. Ας αγοράσει λοιπόν ένα χωράφι από πάνω μεριά από εκείνα που κουλιώνται στο Πόρτο Κατσίκι εκεί πέρα και ας το κάνει πάρκινγκ και ας τα πει και ελεύθερο να παρκάρει ο κόσμος. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βάλει, άμα θέλει, παρκόμετρα, σας λέω, στην παραλία, στη Λευκάδα να εισπράξει. Να σας πω κάτι, εγώ προσωπικά, σε όλη την Ευρώπη αν πας, συγγνώμη που θα το πω κύριε Μελά, άμα θέλουμε έσοδα από την τοπική αυτοδιοίκηση, 5 ευρώ ας το δώσει για την παραλία αυτή που θα πάει. Εγώ δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Συγγνώμη, εδώ πέρα λέμε να έχει έσοδα ο Δήμος. Να υπάρχει. Είναι λίγο το τίμημα 5 ευρώ σε κάποιον που πηγαίνει σε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες. Δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα αυτός που θέλει να αγαπήσει την παραλία να το δώσει. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, να εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί. 68 θέσεις πόσες είναι και να μην είναι 215. Αυτό είναι το θέμα. Σε κάποια νησιά, κάτω δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, σας το διάβαζα σήμερα. Πρέπει να κλείσουμε και μιλάμε. Ζητάνε να μπουν και διόδια για να περάσει κάποιος, να πάει σε κάποιες παραλίες, σε κάποια νησιά του Αιγαίου. Εντάξει τώρα, κύριε Μελά. Να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα για να περάσουμε. Όχι φυσικά. Γιατί ένας κόσμος τώρα που έρχεται εδώ πέρα, πληρώνει βενζίνα, πληρώνει το ένα, πληρώνει το άλλο, πάει μέσα στο Πόρτο Κατσίκι, μέχρι να φτάσει στο Πόρτο Κατσίκι, θέλει τόσα έξοδα εκεί πέρα, πέφτει μέσα στις λακκούβες. Το ένα το άλλο δεξιά-αριστερά. Ας κοιτάξουν λοιπόν εκεί πέρα να δουν τι μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ο χρόνος έχει αρχίσει αντίστροφα και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν αυτοί από την οργή του κόσμου. Ωραία. Θα τους στείλει στην άκρη. Θυμηθείτε το που σας το λέω, όλα αυτά τα οποία κάνουν είναι περιθωριακές σκέψεις όταν δεν ήταν σαν και να είναι ακόμα στην αντιπολίτευση. Είναι στη διοίκηση του Δήμου, οφείλουν να το καταλάβουν. Και σας είπα για τα νερά, για τα σκουπίδια που είναι ο τόπος γεμάτος σκουπίδια, γίνονται έργα και δεν υπάρχει πουθενά μια σήμανση. Και περπατάς και εγώ πέφτω σε ένα διέξοδο και λέω παιδιά τι κάνετε εδώ πέρα, πιάνετε το δρόμο, γιατί δεν είχε βάλει σήμανση εκεί πέρα. Είχαν βάλει δύο καρέκλες ανάποδα. Λοιπόν, κουβεντιάζομαι τώρα, πρέπει να κοιτάνε τι κάνουν. Βάνε πινακίδες χωρίς να έχουν αποφάσεις. Βάνε το ένα, βάνε κάνουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κάποια χωριά τώρα. Είναι αστείες, μην το συζητάμε τώρα. Κύριε Μελά, σας παρακαλώ, βάλτε άνω τελεία. Για το Πόρτο Κατσίκι με φωνάξετε να σας πω και σας είπα ποια είναι η κατάσταση του Πόρτο Κατσίκι. Ωραία. Καταγράφεται. Όπως σας είχα ξαναπεί, ότι μπήκε μία μπάρα παράνομη, είναι δύο μπάρες τώρα εκεί πέρα παράνομες, έχουν μπει χωρίς καμία απόφαση. Ποιος έδωκε απόφαση, θέλει κανονική πράξη, που θα κάνει σε λίγο. Τσακώνονταν ο κόσμος στην αρχή πέρα, εκεί πέρα. Μην κατεβαίνουν, λέει, από κάτω. Ωραία, μην κατεβαίνουν από κάτω. Μιλάτε τώρα για τις μπάρες, για τους εγκρεμούς. Για ποιον λέτε, για πού είναι οι μπάρες, για ποιες μπάρες λέτε. Όπως θα είναι στην πλατεία στον Πόρτο Κατσίκι, πάμε για τα σπιτάκια, ας μην κοιτάξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ας μας πούνε πού, πότε έγινε όλη αυτή η ιστορία. Ό,τι θέλουν να κάνουν, όπως θέλουν να κάνουν, όποιους θέλουν να ευνοούν. Δικοί τους άνθρωποι είναι αυτοί που ευνοούν, βέβαια, πάντα να ξέρουν. Τώρα, κύριε Μελά, εντάξει. Αλλά
Εντάξει, εντάξει. Μην το λέτε τώρα αυτό δημόσια. Λοιπόν. Και πού θα το πω, δηλαδή, πού θα το πω στον παπά, όταν θα πάρω εξομολογητό. Το δεσπότη θα το πω όταν θα με φωνάξει στην Τρόπολη. Να πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μελά, να τα πείτε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σα έχω πει πότε θα πάω στο Δήμο. Στο Δήμο θα πάω όταν θα γίνουν μετά τι εκλογέ, όταν θα πάω να πάρω τα κλειδιά. Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μελά, όχι Δήμο, Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, δεν πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήγα μια φορά για τα σκουπίδια και πήγα και άλλη μια φορά, σα είπα δύο φορέ τα σκουπίδια, δεν ξαναπάω. Θα τα λέω στο ραδιόφωνο, θα τα γράφω, θα τα λέω στα καφενεία, θα τα λέω στα χωριά που θα γυρίζω και θα λέω ήδη στα χωριά που γυρίζω. Ο κόσμο θα δούμε αν τα αποδέχεται ή δεν τα αποδέχεται. Αυτοί φαντάζονται ότι θα πετύχουν πάλι καμία διένεξη όπω την προηγούμενη φορά μεταξύ του ενό και του άλλου. Και θα γίνουν αυτά που συμβήκαν την πρώτη φορά που ήταν δεύτερη και καταϊδρωμένη και ξυνυχτήσανε και ξυπνήσανε με το κλειδιά του στο χέρι. Ωραία, κύριε Μελά. Θα ξεπεραστούν γιατί η κοινωνία πλέον έχει γνωστεί τι συμβαίνει, καταλαβαίνει και δεν θα κάθετε να κάνει πειράματα πλέον. Σας αφήνω, θα μιλήσουμε και πάλι, κύριε Μελά. Καλό βράδυ. Αλλά έπρεπε να βγάλετε σήμερα έπρεπε να βγάλετε κάποιον από την ομάδα Παπαζάχου που έχει αναπτύξει σεισμογράφους επάνω στη Λευκάδα. Να μου πείτε. Έπρεπε να βγάλετε την κυρία Παπαδημητρίου. Δώστε μας ένα τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο εκτός. Θα σας στείλω με μήνυμα. Να βγάλετε αυτούς, να σας πούνε λοιπόν, και όχι εκείνες τις αρλούμπες που έγραφε το επιμελητήριο να μην ασχολιάσετε το σεισμό. Οι ξένοι διαβάζουν το site το δικό σας, διαβάζουν μένανε, διαβάζουν το Φόρτα Λευκάδα και θα ανησυχήσουν από το σεισμό αφού τον ενιώσαν το σεισμό. Οι ξένοι ήταν στο γυαλό. Πέφτανε πέτρες, έπεφτε καπνός. Από τους υδρατμούς ο καπνός δημιουργείται, όχι. Ωραία. Απλά λένε, είναι η λογική να μην βγάζουμε τέτοια θέματα. Να μην βγάζουμε τέτοια θέματα, να μην ανησυχούμε τον κόσμο, είναι η λογική. Ναι, να μην ανησυχούμε τον κόσμο. Αυτή είναι η λογική αυτή. Και αν ποιος είναι ικανός να το πει αυτό το πράγμα, ο πρόεδρος του φορέα που σας έστειλε το email ή οι σεισμολόγοι. Κύριε Μελά, θα μιλήσουμε να μου δώσετε αυτά τα τηλέφωνα να έχουμε ενημέρωση. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.